Καλωσορίσατε στην Πανούκλα. Τη σειρά που έχω να κάνω εδώ και ένα χρόνο. Τη θυμάται κανένα. Είναι ακριβώ όπω το μπραφ. Το θυμάται κανένα. Περίπλοκε φωτοσοπιέ που μου έχουν πάρει πάρα πολύ ωραία για να τι κάνω. Μιλάω πάρα πολύ γρήγορα και έχει χολή. Αλλά αν θυμόσαστε, ο Μάικλ έχει σταματήσει να κάνει το μπραφ. Γιατί του έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο για να κάνει το edit. Εγώ επειδή όμω είμαι έξυπνο, έχω βρει τη λύση. Πληρώνω κάποιον για να μου κάνει το edit. Βρήκα την απάντηση στον γρυφό. Λαμβάνοντας υπόψη το πόσο γρήγορα ξεχνιέται κάτι στο YouTube, δεν θα μου έκανε εντύπωση αν κανένα από εσά δεν είχε ιδέα για ποιο πράγμα μιλάω. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ στο Ιντερνετ ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα διάφορα πράγματα. Και πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και σε αυτό το σημείο, επειδή είμαι σίγουρο πω κάποιοι από εσά το έχετε απλά ανοιχτό και δεν δίνετε σημασία καν στι λέξει τι οποίε λέω, θα πω το όνομα του Σάχη Καρπά. Τι έγινε, ξαφνικά κοιτάμε, τι ακριβώ λέει στην οθόνη. Ου, είπε κάποιο καρπά. Τώρα θα δώσω σημασία. Μπορεί να έχει παρατηρήσει ότι πολλοί αγαπημένοι youtuber πρόσφατα μετακόμισαν στο facebook και να λέω πολύ εννοώ... Όλοι. Είναι σαν σμήνο από γαμημένα χελιδόνια. Ήρθε η άνοιξη. Ή σαν να ήταν πρόσφυγε από τη Συρία. Τώρα στα μισά comments από κάτω είμαι σίγουρο πω κάποιο περίεργο τύπο θα θέλει να αναλύσει όλη την άποψή του για το μεταναστευτικό. Μια ερώτηση που βλέπω συχνά από του φαν αυτών των ατόμων είναι: Γιατί πήγε Facebook. Οι απαντήσει που δίνουν είναι διάφορε όλε του εν μέρει δικαιολογίε και θα τι αναλύσουμε μαζί. Αλλά σε περίπτωση που μα βλέπουν πολύ άσχολα άτομα, όπω ξέρω εγώ, κανένα γιατρό, ο ή ο πρωθυπουργό τη Ελλάδα η σύντομη version είναι επειδή προσέφεραν σε πολλού από εμά χρηματικέ χορηγίε για να το κάνουμε. 1200 ευρώ τον μήνα είναι η κατώτερη προσφορά για την ακρίβεια. Οπότε, κύριε Κούλι, αν επιστρέψατε από το συνέδριό σα στη Βουλή, ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Και υπάρχουν τρία συγκεκριμένα επιχειρήματα, κάθετο δικαιολογίε, τι οποίε θα ήθελα να αποδομήσω σήμερα μαζί σα. Θέλω να φέρετε αυτό το σκηνικό στο μυαλό σα και να μου πείτε πόσο νόημα σα βγάζει. Ένα. Για yeah. εσά yeah, yeah. το κάνω, ρε παιδιά. Είσαι πολύ γνωστό σε μια πλατφόρμα, κάποιο μπορεί να σε βρει εκεί πάρα πολύ εύκολα, παρόλα αυτά προτιμά να πα σε κάποια άλλη πλατφόρμα, που θα σε ακολουθήσουν ούτε η μισή, όπου πρέπει να φτιάξουν ένα νέο account από την αρχή για να μπορούν καν να παρακολουθήσουν το τετριμένο βαρετό σου σου. Μέχρι τζεκ, γι' αυτό ζήτησαν να πάνε μόνο τα πιο πιστά έτομα για να είναι εκεί πέρα λίγοι και καλοί. Αντί επιχείρημα, κόπανε. Τότε γιατί σα ζητά να έρθετε όλοι εκεί και να πατήσετε τι ειδοποιήσει και να κάνετε like και να του ακολουθείτε σε κάθε stream το οποίο κάνουν. Ε? Και ειδικά στο Facebook. Ναι, ρε παιδιά, το YouTube είναι μια τεράστια πλατφόρμα. Πάμε στο Facebook. Πάμε στο Facebook. Που είναι ακόμα μεγαλύτερη. <laughs> και πες αυτό ίσως να με πείραξε περισσότερο από όλα. Έχεις την αγάπη και τη συμπαράσταση του κοινού και τους λες πώς να την ξεζουμίσω ρε γαμότο. Κάποιο είδου ψέμα πρέπει να βρω έτσι ώστε να μπορέσω να βγάλω όσο περισσότερα μπορώ από αυτή την αγάπη. Γιατί καλή αγάπη, αλλά δεν αγοράζει νέο αμάξιμο αγάπη, θα την ιδιαίτερη σχέση που έχει με του συνδρομητέ σου για να σου κάνουν χατήρια. Δεν αριθμεί σε επιταγή, είναι άνθρωποι. Έκλειτε. 2. <Δυκλή> <Δύο>. Μπορούμε <Δυκλή> να το κάνουμε μόνο <Δυκλή> στο Facebook. <Δυκλή> Καλέ, Τζεκ, εσύ πώ ξέρει ότι είναι χορηγία και μα λένε ψέματα. Α αγνοήσουμε το γεγονό ότι έχω πηγέ, α αγνοήσουμε το γεγονό ότι σε συντριπτική πλειοψηφία πέφτω πάντα μέσα σε αυτά τα πράγματα, α αγνοήσουμε το γεγονό ότι παίζει να έκανα και σε μένα αυτή την προσφορά. Και α αγνοήσουμε το γεγονό ότι επειδή και εγώ μανατζάρω άλλα άτομα, μεταξύ μα οι μιλάμε. Αν και αν επιμένεις να αγνοεί όλα αυτά τα πράγματα, μάλλον είσαι αυτό ο τύπο του ευκολόπη του άνθρωπου για τον οποίο έχουν φτιαχτεί τα pop-up ads. Αν τα γνωρίσουμε όλα αυτά, τότε μία ερώτηση. Γιατί όχι Mixer ή D-Live έστω. Αν θέλουν μια μικρότερη πλατφόρμα για το πιστό κοινό, το D-Live είναι μικρότερο από το YouTube. Το Facebook δεν είναι. Πες ό,τι θέλεις για το Χαγιάτε και έχω πιμπόλικα, αλλά έχει την τσίπα να μην πει ψέματα στο κοινό του και να πάει στο μίξερ. Έχεις λιγότερη επαγγελματική ηθική από έναν τύπο που εύχεται καρκίνο σε οποιονδήποτε βλέπει. Καρκίνο! Θέ μου δα του καρκίνο! Ελπίζω να αισθάνεσαι περήφανος για τον εαυτό σου. Επίση, γιατί gaming μόνο στο facebook. Κάποιο θα σκεφτόταν πω το Facebook με όλα τα αναδυόμενα παράθυρα, τα status και τη ζωντανή συνομιλία δεν ταιριάζουν για gaming, όπου πρέπει να κοιτάς συνέχεια την οθόνη σου, δεν θες να σου προσπάνει την προσοχή, αλλά για κάτι όπω το ένα σκένα, ζωντανή συζήτηση, podcasts, panel ή έστω IRL, καθώς το Facebook έχει ήδη το UI για να μπορεί να υποστηρίξει από μόνο του κάτι τέτοιο, σε αντίθεση με το YouTube όπου χρειάζεται ένα τρίτο πρόγραμμα όπω το Discord ή το Skype. Υw. με κάνατε να πω Skype. Τρία. Αν δεν έχεις account, φτιάξα ένα ψεύτικο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ας εξετάσουμε γιατί αυτό είναι λάθος με βάση τους κανόνες και λάθος με βάση τους δικούς μου ηθικούς κανόνες. Πέρα από το γεγονό ότι το Facebook έχει κανόνε ενάντια στη χρήση ψεύτικων account ή τη χρήση ενός ψεύτικου ονόματος ή τη χρήση του ονόματος κάποιου άλλου, το οποίο μπορεί να σου οδηγήσει σε πραγματικούς νομικούς μπελάδες. Συγκεκριμένα, πλαστοπροσωπεία. Πέρα από το γεγονό ότι πρέπει να είσαι 13 και πάνω, μέσα στους κανόνες που πρέπει να δεχτείς για να γίνει συνεργάτης του Facebook είναι να αποθαρρύνει νέα μικρά παιδιά από το να βλέπουν με ψεύτικα accounts. Οπότε, συγχαρτήρια. Η από εσά έχετε παραβιάσει ήδη του κανόνε τη νέα πλατφόρμα πριν καν κάνατε stream εκεί. Αυτό πρέπει να είναι κάποιο είδου νέο ρεκόρ. Προσοχή, ρε παιδιά, μην φάτε κανένα report. Σιγά, ρε Τζακ, οι μισοί στο YouTube βάζουν ψεύτικη ηλικία έτσι και αλλιώ. Τέλεια τότε, πάμε στου ηθικού κανόνε. Α πούμε ότι δίνει το κινητό σου στο δεκάχρονο παιδί σου για να δει κάτι στο YouTube. Ένα μωρό, έχω ένα μωρό, εδώ. το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να δει ότι έχει κάνει subscribe στον Άλεξ και μετά να σε κοροϊδεύει γι' αυτό. αν πάρει το account σου στο facebook θα δει όλες αυτές τις 17 χρονες με τις οποίες φλερτάρει ο πατέρας του πίσω από την πλάτη της μάνας του. Ή τι κάνει η μάνα του στην πραγματικότητα κάθε φορά που πάει για γιόγκα. <Συκλή> αν σε πραγματικά το κοινό σου, θα σκεφτώσουν όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να συμβούν πριν τους προτρέψεις σε διάφορες άβολες καταστάσεις. Αλλά συγγνώμη, ξέχασα ότι θυμόμαστε το κοινό μόνο όταν θέλουμε να αγοράσει κάτι. Πάμε τώρα πάλι στην αρχή, αν θυμόσαστε, που είχα πει ότι καλό θα είναι να μην ξεχνάμε συγκεκριμένα πράγματα Αυτή τη φορά προσπάθησα να το θυμηθείς Την επόμενη φορά που θα σε θυμηθούνε για να σου πουλήσουν κάτι Προσπάθησα να το θυμηθείς και εσύ Πέτα το outro! ωπα Ωπα-ωπα-ωπα-ωπα-ωπα Περίμενε μισό λεπτάκι Και μιας που λέμε για το να θυμόμαστε πράγματα Κοιτάξτε να δείτε, έχω νέο merch, ναι! Μπορείς να δείξεις και εσύ τώρα πόσο με αγαπάς, παρόλο που αυτό δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για εμένα, αγοράζοντας τα ρούχα μου. Είναι πάρα πολύ ωραία ρούχα, έχουν ένα πανέμορφο λόγο μπροστά. Τα χρήματα αυτά δεν πρόκειται να με κάνουν να σε αγαπήσω περισσότερο ή να σου δώσω παραπάνω προσοχή, αλλά θα μου φέρουν χρήματα τα οποία είναι χρήσιμα για να συνεχίζω να κάνω ακόμα πιο κάφρικα πράγματα και σ' άλλο στο ελληνικό YouTube. Οπότε, ευχαριστώ ήδη προκαταρκτικά. Αγόρασε τα ρούχα μου. Βγαίνουν και σε χουντίς και σε μπλούζες αλλά και σε κούπες. Πληροφορίες στην περιγραφή.